σαφές ότι η σταδιακή επάνωδος σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας απαιτεί τη σταδιακή επιστροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς σε πλήρη λειτουργία. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία των συγκοινωνιών, όσο και για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, ιδιαίτερα σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και φάρμακα. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση, αυτή της σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα, η οποία θα πρέπει να γίνει με όρους υγειονομικής προστασίας που μας έχουν υποδείξει ειδικοί. Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, η επιτυχία του οποίου θα κριθεί, όπως και στο προηγούμενο στάδιο, από την όσο μεγαλύτερη δυνατόν συμμόρφωση των πολιτών στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε αυτό, γιατί ειδικά για τις αστικές και προαστιακές μετακινήσεις, κανένα ευρωπαϊκό σύστημα δεν έχει σήμερα τη δυνατότητα σε προσωπικό και οχήματα να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με τέτοιον τρόπο ώστε να οριοθετείται εκ των πραγμάτων η ιατρικώς θεμητή φυσική απόσταση των επιβατών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση, προχωρεί στην υιοθέτηση των παρακάτω κανόνων για την προστασία των εργαζομένων και των επιβατών, όπως υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσχας για τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό. Ο έλεγχος εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον. Η υιοθέτηση μέτρων ελεγχόμενης εισόδου στους σταθμούς, ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η αναγκαία φυσική απόσταση. Αύξηση των συχνοτήτων των δρομολογίων στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την πρώτη κιόλας ημέρα, εφαρμογής του πλαισίου σταδιακής άρσης των περιορισμών. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας διαμορφώνονται ως εξής. Στο μετρό και στον ηλεκτρικό, σήμερα η συχνότητα των σειρμών είναι 7,5 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και σχεδιάζουμε να κατέβουμε άμεσα στα 6 λεπτά. Στο τραμ, από τα 11 λεπτά, στόχος την πρώτη μέρα είναι να φτάσουμε τα 8 λεπτά στις ώρες αιχμής. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αττικής, από 550 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα, θα ανέλθουμε την πρώτη μέρα στα 1,000. Και βέβαια, οι συχνότητες αυτές θα βελτιωθούν σε δεύτερο στάδιο, σε συνάρτηση με την περαιτέρω άρση των περιορισμών. Προκειμένου τα παραπάνω μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρά σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στη δυνατότητα εξαίρεσης του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό των συγκοινωνιών, στην αναστολή των διαδικασιών της κινητικότητας των εργαζομένων από τους οργανισμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς σε άλλον φορέα, και είναι αυτονόητο ότι οι εποπτευόμενοι φορείς θα συνεχίσουν τη συστηματική απολύμανση των χώρων των σταθμών, των καθισμάτων, του πατώματος και των χειρολαβών οχημάτων και σειρμών και επίσης θα προχωρήσουν στη σήμανση των σημείων αναμονής ώστε να αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Η χρήση των ανελκυστήρων θα απαγορεύεται με την εξαίρεση των ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Ακόμα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προχωρούμε στα ακόλουθα μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της πυκνότητας μετακίνησης του πληθυσμού και στην αποσυμφόρηση της κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες αιχμής. Διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση και κατανομή σε τρεις ζώνες, 7, 8 και 9 το πρωί. Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες και το επιβατικό κοινό, πρώτον, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς και δεύτερον, για όσους αυτό δεν είναι εφικτό, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς να γίνεται για απολύτως αναγκαίους λόγους, όπως η μετάβαση στο χώρο εργασίας και αυτό εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης με άλλο πρόσφορο μέσο. Καλούμε τους πολίτες που έχουν την επιλογή της μεταφοράς με ιδιωτικό τους μέσο να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν ως πρώτη τους επιλογή. Ως ένα επιπλέον μέτρο διευκόλυνσης ανακοινώνουμε την παράτηση της μη ισχύως του δακτυλίου για το μήνα Μάιο και επίσης από τις 4 Μαΐου τη δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων πλέον του οδηγού στη μετακίνηση με τα γιοταχή. Ως προς τη μεταφορά πολιτών μεταξύ, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, συνεχίζεται να εφαρμόζεται ο κανόνας που ισχύει και σήμερα, δηλαδή ο οδηγός και ένας επιπλέον επιβάτης, με τις γνωστές βέβαια εξαιρέσεις μεταφοράς γονέα με ανήλικα τέκνα ή συνοδείας ατόμου για ιατρικούς λόγους. Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα ανακοινώσει αναλυτικά περαιτέρω ρυθμίσεις για την παράταση ισχύως των διπλωμάτων οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου οχημάτων
καθώς και το πλαίσιο επανέναρξης των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού από τους πολίτες στα ΚΤΕΟ, στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι η κρίση του κορονοϊού και η πρόκληση της επανόδου στην κανονικότητα με όρους κοινωνικής αποστασιοποίησης δρούν ως μεγενθητικός φακός στα διαχρονικά προβλήματα και στις αγκυλώσεις του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, το οποίο δυστυχώς επιδεινώθηκε από υποεπένδυση και κακοδιαχείριση τα τελευταία 5 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ως ένα πρώτο μέτρο, θα προχωρήσουμε στον επανασχεδιασμό λειτουργίας γραμμών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιλογή της διαχείρισης της κίνησης με τα μέσα μεταφοράς μέσω μεγάλης αύξησης της προσφοράς, έτσι ώστε να κυκλοφορεί πολύ μεγάλος αριθμός σειρμών και λεωφορείων με στόχο τη μείωση του συνωστισμού και τη διατήρηση αποστάσεων, δεν υφίσταται. Η μόνη δυνατή διαχείριση είναι αυτή της ζήτησης, η οποία και θα πρέπει να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να απλωθεί μέσα στον χρόνο για τις ώρες αιχμής. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πύκνωση στο μέτρο του δυνατού των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη μείωση των συχνοτήτων διέλευσης στα ενδιάμεσα διαστήματα, ειδικότερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνουμε θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση και θα αναπροσαρμόζονται τόσο με βάση το βαθμό επιτυχίας τους, όσο και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Άρσης των μέτρων που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς να γίνεται με σεβασμό από τους συμπολίτες μας, τους εργαζόμενους, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μπαίνουμε στο λεωφορείο και στο μετρό όταν έχουμε το παραμικρό σύμπτωμα, τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής, προστατεύουμε την υγεία των συνανθρώπων μας και τη δική μας. Και κυρίως δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό θα είναι και το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και ερχόμαστε τώρα στο Εθνικό